Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ο Γεμερτζιάρ εδώ. Λοιπόν, μιας που είχα κάνει react σε παλιά μου βίντεο και επειδή είδα ότι κάποιοι θα λένε να κάνω react και σε παλιά μου σκετσάκια, είπα να κάνω και react σε παλιά μου σκετσάκια. Οπότε τώρα βλέπουμε το intro και ξεκινάμε το βίντεο. Τίποτα να μην έχει τηλεόραση τώρα να πούμε. Παιδιά, αυτό είναι το πρώτο σκετσάκι που είχα κάνει. Αυτό κρατάει γύρω στο 5 λεπτό. Αλλά μετά το έχω κόψει και το έκανα 2-3 λεπτά. Παρακαλώ. Γεια σας, θα ήθελα να παραγγείλω μια πίτσα. Όχι, λάθος κάνετε. Ναι. Συγγνώμη, γεια σας, λάθος, γεια. Γεια σας. Τώρα τι, είναι κάθηκα βέβαια. Μου φαίνεται να το σπάσω αυτό το καταραμένο. Ποιος είναι? Γεια σας, ήθελα να παραγγείλω σου ένα σουβλάκι. Σουβλατζίδικο εκεί. Ας το διάολο. Αν είχα και ένα τέτοιο βίντεο, κάνε like και subscribe στο κανάλι μου. Δεν είχα κάνει και ένα τέτοιο σαν outro φάση. Καλά περνάω. Τώρα φύγε. Θα φύγω. Αλλά πρώτα, εσύ και εγώ θα περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Καλό την αστυνομία. Κάτσε λίγο, κάτσε. Άμεσα πάει στην αστυνομία κι εσύ. Περίμενε. Θα παίξουμε για λίγο μαζί. Και μετά θα φύγω. Ωραία. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσει το βίντεο, θέλω λίγο εδώ να σημειώσω ότι είχα πάρει τότε στο Λύκειο βασικά, επειδή μου άρεσε ο Τζακ Πάγος, είχα πάρει, ήθελα βασικά να ντυθώ ο Τζακ Πάγος και έτσι είχα πάρει αυτό το... τη ζακέτα, αυτό το πανωφόρι τέλος πάντων, είχα πάρει και ένα μαντελόνι και πήρα και αυτό το ευθύ, αυτό το ραβδί ας πούμε, που εγώ αργότερα το χρησιμοποίησα σαν τον ήρωα του ραβδιού. Α, και είχα πάρει και ένα σπρέι που είχα βάψει στο μαλλί μου, τώρα εδώ πέρα και εδώ πέρα και στο βίντεο το είχα βάψει, αλλά εδώ πέρα δεν φαίνονταν καλά. Γιατί εντάξει, εμείς δεν είχε και πάρα πολύ. Αλλά ναι, αυτό είχα πάρει και ένα σπρέι που ήταν αυτό άσπρο προς μπλε ήταν βασικά. Πάρε τώρα κοντρόλ και κάτσε να παίξουμε. Καλό αυτό το παιχνίδι, δεν λέω. Αλλά θα προτιμούσα να παίξουμε κάτι άλλο. Ξέρεις, κάνα επιτραπέζιο παιχνίδι, ίσως χιονοπόλεμο, ό,τι βαστάει η ψυχή σου. Αφού δεν χιονίζει έξω. Μου φαίνεται ξέχασες ποιος είμαι. Μπορώ να φροντίσω στη γειτονιά σου να μην πω στην πόλη σου να χιονίσει αυτή τη στιγμή. Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να συνεχίσω να παίζω play. Όχου, παράτα αυτό το πράγμα και έλα να παίξουμε κάτι μαζί. Ξέρεις κάτι, δίκιο έχεις. Ας παίξουμε κάτι μαζί. Εγώ λέω να παίξουμε το φύγε από το σπίτι μου. Οι κανόνες είναι απλοί. Εσύ τρέχεις και εγώ σε κυνηγάω με την παντόφλα. Και σκοπός μου είναι να σε διώξω από το σπίτι μου! Όχι μη! Α! Όχι! Α! Σε παρακαλώ! Όχι! Γεια σου μικρέ. Κάποιος κακοποιός μπήκε εδώ μέσα. Μήπως τον είδες? Μιλάω έτσι ρε μάλακα. Κακοποιός. Για πες μου, στο περίπου, πώς είναι αυτός ο κακοποιός? Ψηλός με περίεργη φωνή και κέρατα στο κεφάλι. Τώρα που το λες... Εδώ πέρα, στην ουσία αυτός ο χαρακτήρας είναι ο Τζιν Καζάμα με το γάντι και καλά το μίλαγα έτσι γιατί ήθελα... Πώς το πω, ήθελα να το κάνω να μοιάζει με τη φωνή του Τζιν Καζάμα που ήταν στο Bloodline. Κάπως έτσι λέγεται ταινία, στην ταινία του Tekken. Όχι Bloodline, Blood Vengeance. Που ήταν ο Τζιν εναντίον του Χεχάτσι και εναντίον του Καζούγια προς το τέλος. Που πλακωνόταν και μετά ήταν Devil Καζούγια και Devil Καζά και Devil Τζιν. Και ήθελα τη φωνή του να μιμηθώ.
Αλλά προφανώς δεν βγήκε. Μήπως θα μπορούσε να μου πει το όνομά του? Τον λένε Ζόρκ. Ζόρκ? Ναι. Είναι επικίνδυνος και πρέπει να τον σκοτώσω. Μήπως τον έχεις δει? Και εσύ τι? Μπάτσοσες και τον ψάχνεις? Όχι. Αλλά είναι πλάσμα του σκότους και παίρνει αθώες ψυχές. Και εσένα τι σε νοιάζει? Δεν με νοιάζει τι κάνει. Όταν όμως τον στέλνει κάποιος για να με σκοτώσει, τότε με αφορά. Και δεν μου λες. Για να έχουμε καλό ερώτημα. Και καλά μπάντα εδώ πέρα ήμουνα. Τζιν Καζάμα. Να Τζιν Καζάμα. Ο γιος του Καζούγια Μισιμά. Δυστυχώς ναι. Κανονικά. Δεν θα έπρεπε να φοράς άλλα ρούχα. Ο κόσμος δεν φοράει συνέχεια τα ίδια ρούχα, ξέρει. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Ανέφερα αυτό με τα ρούχα επειδή ο Τζιν είχε άλλα ρούχα. Δεν μπορείς να πεις. Εκεί πέρα βρήκα κάπως να το κάνω αυτό με τα ρούχα. Να το δικαιολογήσω βασικά αυτό με τα άλλα ρούχα που φόραγα. Σωστά. Όμως, μπορώ να πω κάτι. Τι? Ετοιμάσου να πατέρνουν! Δεν πρέπει να αλλάξω τη φωνή, αλλά δεν βγήκε καλό. Ήθελα να το κάνω να πει ετοιμάσου και μετά το να πεθάνεις να πήγαινε με βαριά φωνή. Αλλά εντάξει, δεν είχε. Ούτε ή άλλω δεν είχε νόημα, γιατί μπορούσα απλά να πω ετοιμάσου να πεθάνεις και απλά από το σημείο και μετά να το αλλάξω χωρίς να άλλαζα και τη φωνή μου, αλλά τέλος πάντων. Πώς δεν κατέλαβες αυτό το σώμα, ε? Αξιολείπητο. Πολύ σωστά. Όμως όλα αυτά δεν έχουν σημασία πια. Γιατί μόλις σε σκοτώσω, οι δυνάμεις σου θα γίνουν δικές μου! Και ύστερα θα σκοτώσω τον Καζούγια Μισιμά και θα γίνω ακόμα πιο δυνατός! Και ύστερα θα σκοτώσω τον Χεϊκάτσι Μισιμά και θα γίνω ακόμα... Εντάξει, ακόμα η φωνή, ο ήχος βασικά με το βίντεο, δεν συγχρονίζονται. Τόσο απλά. Και ήθελα τόσο πολύ να γίνω υπερκακός. Θέλει τόσο πολύ το παιδί να γίνει υπερκακός, σούπερ βίλεν. Είναι μάταιο. Δεν πρόκειται να με πάρει ποτέ. Παντελή, σε πήρα για να σου πω ότι θέλω να σε βάλω στην ομάδα μου. Μαλάκα, αυτή η φωνή. Wow. Αυτή η φωνή ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, θέλετε εγώ να πω στην ομάδα σας. Άκου, χρειάζομαι νέα και δυνατά τσιράκια. Και εσύ ήδη... Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται κάπως... Είναι γελία η φωνή και με ακούγεται κάπως σαν παιδέρα να το πω. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Αλλά... Τι μου έχεις αποδείξει την αξία σου. Δεν ξέρω πώς να το πω. Wow, αυτό είναι τέλειο! Τη θες τη δουλειά ή όχι? Ναι, φυσικά! Εντάξει, είχα βάλει από εκεί πέρα να παίζει... Όμως, για να μπει στην ομάδα θα πρέπει πρώτα σελούκα. Να κάνεις κάτι για μένα. Ναι, φυσικά, ό,τι θέλετε! Θέλω να βρεις τον Σούπερμαν και να τον φέρεις σε μένα. Και πώς θα το κάνω αυτό? Θα σου δώσω ένα όρμπ. Με αυτό θα του πάρεις τις δυνάμεις. Κατάλαβε? Ναι, κατάλαβα. Εννοώ, ασφαλώς. Μείνετε ήσυχος. Τέλεια. Σε περιμένω στις 8. Μην αργήσεις. Ωραία. Τώρα θα περιμένω email από τον τρόπο που με έχει ενημερωθεί τις τελεγμένες. Ύστερα θα πάρω το orb. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα θέλω να προσθέσω ότι ήταν οι αρχές που είχα τον υπολογιστή. Τότε ήταν που είχα πάρει τον υπολογιστή. Το βασικά τότε ήταν που είχα για υπολογιστή. Για πρώτη φορά. Μετά θα βρω τον Σούπερμαν. Θα του πάρω τις δυνάμεις. Θα τον φέρω στον Dark Mayhem. Και ύστερα θα γίνει ένας αληθινός υπερκακός. Ναι! Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια θα μπω στην ομάδα του Dark Mayhem. Ω, αυτό πρέπει να το πω στον Γιώργο. Θα ζηλέσει τόσο πολύ! Ναι! Μ' αρέσει πάντως ο ενθουσιασμός που είχα εκεί πέρα. Περίμενε. Τι είχα εδώ? Movie Maker, το Pro. Α, και έναν φάκελο νέο και φάκελο Programs. Ναι, επειδή όπως είπα ήταν οι αρχές που είχα τον υπολογιστή. Οπότε... Χαχα, το έκαψε. Και τώρα όταν έρθει, τον περιμένουν μεγάλα βάσανα.
Αν σου άρεσε το... Λοιπόν, σύμφωνα με αυτές τις συντεταγμένες, το δεύτερο αντικείμενο... Εδώ πέρα, παιδιά, είχα γυρίσει και ένα βίντεο κλιπ. Μετά από αυτό το είχα ανεβάσει, ένα βίντεο κλιπ που λεγόταν όλο αυτό. Αλλά προφανώς, εντάξει, δεν ήταν καλό. Οπότε, το είχα public, μετά το έκανα private. Πρέπει να είναι κάπου... Το πρώτο μου ράπ ήταν βασικά που είχα κάνει εκεί πέρα. Να το. Το δεύτερο αντικείμενο. Το σπαθί. Τώρα έχω να βρω και το διαμάντι. Πάμε. Ωραία. Το τελευταίο κομμάτι πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ. Ναι, εδώ πέρα. Εδώ πέρα, παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε φάση. Είχα κρύψει κάπου το τελευταίο χαρτάκι και το είχα χάσει ο Βλάκας. Το είχα βάλει κάπου και το είχα χάσει ο Βλάκας. Και μετά είχα πάει σπίτι και είχα φτιάξει ένα άλλο. Και μετά το κρύψα, εντάξει, δεν το κρύψα τόσο καλά. Το κρύψα ίσα ίσα να μπορέσω να το βρω. Απλά το είχα κρύψει καλά το χαρτάκι στην αρχή, γιατί ήθελα να φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Και γι' αυτό ήθελα να το κάνω και καλά, ήθελα όντως να το ψάχνω δηλαδή. Να πάρει λίγη ώρα να το ψάχνω. Και το είχα χάσει ο Βλάκας, δεν ψάχνω ώρα, δεν το βρήκα ρε. Και μετά λέω, εντάξει, θα πάω, θα φτιάξω άλλο. Θα το βάλω εγώ κάπου, θα κάνω και ό,τι ψάχνω και καλά και ότι μετά το βρίσκω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το ψάξιμο. Πάντως, παιδιά, πολύ γούσταρα. Που τότε εκείνη την εποχή καθόμουν και τράβαγα βιντεάκια έξω. Δεν είναι εδώ. Και όχι μόνο έξω. Ούτε εδώ είναι. Γενικά που με τράβαγε η αδερφή μου και εγώ έκανα και δεν ήταν δηλαδή. Δεν ήταν δηλαδή βιντεάκι σε ένα δωμάτιο. Γιατί τώρα τον τελευταίο καιρό κάθομαι κάνω σε ένα δωμάτιο όλα μου τα σκετσάκια. Ενώ τότε δεν τα έκανα στο δωμάτιο, τα έκανα γενικά σε όλο το σπίτι. Μπορεί να ήμουν α πούμε στο σαλόνι, μετά μπορεί να περπάταγα να πήγαινα αλλού ή όπως είμαι εδώ πέρα. Σε εξωτερικό χώρο. Και αυτό, παιδιά, πολύ μ' άρεσε. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα είναι να το βρει. Μήπως. Κάπου εδώ θα είναι, δεν μπορεί. Μήπως είναι εδώ, βλέπω έχει πολλές πέντες. Κάπου εκεί πίσω εγώ το είχα κρύψει. Αλλά το είχα κρύψει βαθιά και καλά το χαρτάκι. Λογικά, τότε που δεν το είχα βρει εννοώ. Όχι. Όχι και το... Όχι. Α, και το δεύτερο χαρτάκι το είχα κρύψει εκεί πίσω. Εντάξει, καλά θυμόμουνα. Επειδή με είδα εκεί πέρα έλεγα μήπως εκεί πέρα το είχα βρει. Αλλά εντάξει. Κάτι βρήκα. Α, το βρήκα, εντάξει, το βρήκα. Έλα, το βρήκαμε. Βρήκα. Μπράβο, τσάμπιον. Έχουμε και τα τρία τώρα. Όμως τι μπορεί να σημαίνουν. Στέμα, σπαθί και διαμάντι. Τι μπορεί να σημαίνουν αυτά. Έλα, θα το βρεις, σε τσακάλι εσύ. Για μισό λεπτό. Να το. Η μαμά μου είχε πει ότι κάποτε είχε έρθει μια βασιλική οικογένεια και είχε επισκεφθεί κάποιον. Αλλά ποιον. Και το μεγαλύτερο ερώτημα είναι το στέμα πώς βρέθηκε στο σπίτι μου. Έλα, ντε, πώς βρήκες σπίτι μου. Λοιπόν, παιδιά, τώρα αυτό δεν είναι σκετσάκι, αλλά είπα να το βάλω και αυτό. Είναι χορός που είχα κάνει. Αυτό, παιδιά, το είχα κάνει στο δωμάτιο της αδερφής μου, επειδή το δικό μου δωμάτιο είναι μικρό, δεν έχει χώρο και δεν μπορούσα να το κάνω προφανώς, οπότε το είχα κάνει εκεί. Είχα βάλει το κινητό μου εκεί πέρα να στέκεται κάπου και χόρευα. Από αυτό, παιδιά, είχα φάει και κακές κριτικές κιόλας. Το είχα ανεβάσει σε μια ομάδα του Facebook
και είχα φάει κακές κριτικές τότε. Μετά το είχα κάνει απόρριτο, το είχα κάνει private το βίντεο. Τώρα δεν ξέρω, τώρα δεν θα το δούμε όλο το βίντεο εννοείται. 4 λεπτά βίντεο, εντάξει, δεν πρόκειται. 4 λεπτά βίντεο. Αλλά από αυτό το λίγο, και μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια τι πιστεύετε για αυτό το βίντεο. Αν είχε προοπτικές καθόλου, ή άμα ήταν τελείως χάλια και έκανα καλά που το έκανα private και δεν, ή δεν έπρεπε μετά το κάνω. Αυτό παιδιά τραγούδι ήταν στο Cars 3. Ωραία μουσική πάντως. Α, επίσης, το συγκεκριμένο χώρο έβλεπα βίντεο από το YouTube και ανάλογα με τα βίντεο που έβλεπα έκατσα και έκανα. Αυτό θέλω να το σημειώσω και αυτό ήταν βασικά, είχα δει κάτι μικρά παιδάκια, κοριτσάκια βασικά ήταν που χορεύανε live το συγκεκριμένο τραγούδι και από εκεί κάπως προσπάθησα να το μάθω, γιατί εντάξει δεν με λες και master χορευτή. Παλιά που ήμουν παιδάκι έκανα χώρο για κάνα δύο χρονάκια, αλλά εντάξει, τώρα που να θυμάμαι. Και όχι μόνο τώρα και τότε. Εδώ παιδιά δεν έπρεπε να ήμουν χαρούμενος. Ήμουνα στην αρχή, αλλά μετά επειδή αυτό το πήγα πολλές φορές και επειδή δεν μου έβγαινε και ας πούμε ότι ήμουνα λιγάκι θυμωμένος, γι' αυτό ήμουνα και έτσι. Αλλά παράλληλα συγκρατιόμουν να μην τραγουδήσω. Δεν μου θυμόμουνες, αλλά παράλληλα συγκρατιόμουν να μην τραγουδήσω. Δεν έπρεπε να χορεύω. Για πολύ ωραία τραγούδια αυτά. Λίγο ακόμα θα τα αφήσω και θα πάμε στο επόμενο βίντεο. Πέρα θέλω, ήθελα να το πάω. Το χαμένο μου σημείο είναι αυτό. Να ξέρω πάντα, πάμε στο επόμενο βίντεο τώρα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στον Blanks. Απλά αυτό το είχα κάνει, αρχικά το είχα κάνει αλλιώς, που ήμουν εγώ ο Blanks και ο κακός ήταν ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, αλλά το έκανα από το σπίτι του και αυτό φαινόταν ότι ήταν fail και επειδή είχα ακούσει και κάποιες κριτικές έκατσα και το ξανά έκανα μόνος μου. Εντάξει! Να καποτήσω μουσική Resident Evil 3. Το θύμα θα πρέπει να μένει εδώ! Blanks! Τι ευχάριστη έκπληξη! Χαίρομαι που ήρθες! Γιατί τώρα μπορώ να σε καταστρέψω! Γιατί το κάνεις αυτό! Δεν καταλαβαίνεις! Χρειάζομαι την καρδιά αυτού του παιδιού για να φέρω στον κόσμο το σκοτεινό νέφος! Το σκοτεινό νέφος! Το σκοτεινό νέφος! Να καταστρέψει όλο! Επίσης αυτό είναι μια ιστοριούλα που είχα σκεφτεί και είπα να το κάνω σκετσάκι. Που ήταν, ξέρω εγώ, ο Blanks, Cook Black και Trunks, που αυτός και καλά ασχολιόταν με το, πώς θα το πω τώρα, αυτός, στην ουσία, ασχολιόταν γενικά με το όλο timeline, προστάτευε το timeline, και αυτός
είναι ο κακός, ο οποίος ήθελε να πάρει. Ήθελε βασικά να φέρει το σκοτεινό νέφος, αλλά για να φέρει το σκοτεινό νέφος ταξίδευε σε διάφορους κόσμους. Αυτό, παιδιά, το εμπνεύστηκα από το Kingdom Hearts, που ήταν στο Kingdom Hearts το Birth by Sleep του PSP, που παίρνανε τις καρδιές των πριγκιπισών. Κάτι τέτοιο είχα σκεφτεί κι εγώ, όπου παίρνει τις καρδιές και φτιάχνεται το σκοτεινό νέφος. Και μετά έπρεπε ο Blanks μαζί με τους φίλους του να το σταματήσουνε. Αυτό έτσι όπως το είχα σκεφτεί εγώ, παιδιά, στην ιστορία. Και επίσης δεν ήταν μόνο ο Blanks, προφανώς ήταν κι άλλοι. Απλά τώρα στο σκετσάκι είναι λίγο διαφορετικό. Όλο τον κόσμο! Και μετά θα δημιουργήσω ένα δικό μου κόσμο! Α, επίσης θέλω να σημειώσω ότι στο σκετσάκι που είχα κάνει με τον Μονάρχη, που είχα φέρει τον Κέι, στην αρχή είχα σκεφτεί μήπως έφερα τον Blanks. Μήπως έκανε την εμφάνιση του ο Blanks εκεί πέρα. Αλλά τελικά αποφάσισα να βάλω τον Κέι στο τέλος. Τώρα με τη δική μου εικόνα! Δεν θα σ' αφήσω το κάνεις! Πέρα το αλλιώς, για δοκίμασε να με σταματήσεις! Ηλίθιε σάγια! Όπως θέλεις! Βλακιά μου, τα αλλιώς εδώ, επειδή δεν φαινόταν, δεν ακουγόταν και πολύ καλά. Δεν ακουγόταν πολύ βαριά φωνή, γι' αυτό το είχα αλλιώσει, αλλά δεν βγήκε καλό. Και όταν το κατάλαβα ήταν δυστυχώς αργά. Δεν χρειάζομαι το όπλο μου για να σε νικήσω! Όπως νομίζεις, ανόητε! Τώρα έρχεται το σωστό καμεχαμεχά. Δεν ήταν το αγαπημένο σημείο αυτό. Πάντως, παιδιά, αν αυτό σε αυτό είχα κι άλλον ηθοποιό, θα βγαίνει πολύ πετυχημένο. Αν είχα κι άλλον ηθοποιό, θα βγαίνει πολύ πετυχημένο αυτό το σκετσάκι. Να σε πάρει, παιδιά, το πήρα από το Dragon Ball, που, στο ελληνικό Dragon Ball τουλάχιστον, στο Z, που πολλές φορές, τουλάχιστον μέχρι το Saiyan Saga, το λέγανε συνέχεια αυτό και μου είχε κολλήσει και το είχα βάλει και εδώ πέρα. Τώρα έρχεται και το Teleportation. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Αν θέλετε και τι να σχολιάσουν οι φίλοι σας, με βοηθάει πολύ. Τώρα, παιδιά, σαν επόμενο βίντεο σκέφτομαι, δεν ξέρω, θα δω. Αλλά σκέφτομαι, παιδιά, να κάνω. Πώς το πω, να κάνω ένα let's play τα παιχνίδια που έφτιαξα, που είχα φτιάξει παλιότερα, 2D παιχνίδια, στο Scratch. Θα δω κιόλας. Γράψτε μου εσείς κάτω στα σχόλια, άμα θα θέλετε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, από μένα, γεια σας.